στην κυρία Δημητρίου που είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Δηλαδή είναι η πρώτη είδηση. Είναι η Ανίτα Δημητρίου, πασάστε παντού το τελευταίο διάστημα. Παίζετε παντού. Η δουλειά μου, κυρία. Αγαπητή μου Κατερίνη. Ναι, το θέμα είναι να υπάρχει και το περιεχόμενο το οποίο να σας αφήνει να κάνετε και τη δουλειά σας. Αντιλαμβάνομαι. Δεν πλήττουμε, το είπα και προηγουμένως, ήμουνα σε ένα άλλο στούτιο. Στο ρίκι σας στάση Σταυριανή και τη στέλνω μήνυμα. Ας την πρόεδρο να φύγει, την έχω κλειστεί 8:50. Δεν ήθελα να. Που προσπαθώ όποτε μου το ζητάτε να είμαι εδώ, γιατί ξέρω ότι και εσείς θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας. Και επίσης με βοηθά για να μπαίνουν και κάποια πράγματα στη θέση. Σωστό. Γιατί ξέρεις, αγαπητή μου Κατερίνα, και επέτρεψε μου τον ελληνικό, πολλές φορές διαβάζω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Οπότε είναι καλό να ξεκαθαρίζονται και εδώ είμαστε να κάνουμε ένα πολιτισμένο πολιτικό διάλογο για αυτά που πιστεύουμε και για αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Πάμε να απαντήσουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Παντελήτης τώρα, ότι επειδή επηρεάζει και τους ίδιους τους βουλευτές, γι' αυτό θέλησε ο Υπουργός Οικονομικών να τα στείλει τα προσχέδια σε εσάς. Μια διαδικασία όμως η οποία δεν ακολουθείται. Θα το πω στα κυπριακά, όπως μου έρχεται τώρα που το σκέφτομαι. Τούντι Σολομονιτζή, μόνο ο Υπουργός των Οικονομικών την σκέφτηκε. Δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Και δεν είναι σύγχρονος ή παραδοσιακός τρόπος προσέγγισης. Είναι ενδεδειγμένος θεσμικός τρόπος κατάθεσης νομοσχεδίων που προβλέπεται και που ακολουθείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων εδώ και πόσα χρόνια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κατατίθεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων από την εκτελεστική εξουσία το όποιο νομοσχέδιο για να πετάμε την μπάλα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να λέμε της Βουλής κάνε διαβούλευση γιατί αφορά τους βουλευτές. Και τι σημασία έχει? Δηλαδή πρέπει να κρίνει ο βουλευτής, αυτό μας λέει ως επιχείρημα ο Υπουργός των Οικονομικών, με βάση το προσωπικό όφελος ή αν επηρεάζεται προσωπικά. Όχι. Είναι ένα θέμα οι πολλαπλές συντάξεις που προκαλεί, ναι, συμφωνώ εδώ με τον συνάδελφο, είναι θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουμε και αυτό ζητήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ακριβώς, να καταθέσει την εισήγησή της η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία. Παρ' όλα τα αυτά, τι κάνει μετά που έστειλα 2 επιστολές στον Υπουργό των Οικονομικών, μου φέρνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο, το καταθέτει για να κάνουμε εμείς τη διαβούλευση. Θα καλέσω εγώ δηλαδή ως Βουλή των Αντιπροσώπων τα κυβερνητικά τμήματα να ζητήσω τις απόψεις τους? Ναι. Αν είναι ποτέ δυνατό, δεν συνέβη και ποτέ κάτι τέτοιο. Πρέπει να μας φέρει την εισήγησή της και από εκεί και έπειτα ευθύνη δική μας να κάνουμε αυτό που πρέπει και να τοποθετηθούμε και να λύσουμε οριστικά το ζήτημα. Όμως δεν μπορεί να απεμπολείται η ευθύνη μας για συγκεκριμένη κατάθεση νόμου, επί της, συγκεκριμένη κατάθεση νομοσχεδίου και της τοποθέτησης μας επί της ουσίας. Πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα ή όχι? Διαβούλευση βάσει τον νόμο, προδιαβούλευση, διαβούλευση, κάνει εκτελεστική εξουσία και όχι Βουλή των Αντιπροσώπων. Και η απόφαση για να σταλούν πίσω δεν ήταν της Ανίτας Δημητρίου, που βεβαίως θεσμικά στην επιστολή μου απάντησα. Ήταν ομόφωνη απόφαση, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Δημοκρατικού Κόμματος στη σύσκεψη αρχηγών. Και πολύ σωστά έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τα θέματα. Τώρα, πριν από περίπου 2 ώρες, είχαμε εδώ φιλοξενούμενο μαζί μας τον κύριο Πελεκάνο, ο οποίος μας έθεσε τα δικά του τέλος πάντων σχέδια, τώρα που άλλα. Άλλαξε την πορεία. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Πελεκάνος, ότι πάντα οι θέσεις μου, οι πολιτικές μου θέσεις ήταν αυτές και όλοι τις γνώριζαν, δεν κρυβόμουν ποτέ από κανέναν. Και διερωτώ με, κυρία Δημητρίου, όντως είχε δείξει ο κύριος Πελεκάνος ότι ήταν κοντά στις πολιτικές θέσεις του ΕΛΑΜ? Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνουν οι πολίτες. Αλλά κρίνεται το χρονικό, η χρονική σκοπιμότητα. Συγγνώμη, επειδή είπε ότι δημόσια ήθελε να σεβαστεί τις αρχές του κόμματός του και ότι στον, τέλος πάντων, στον μεταξύ σας διάλογο, όχι εσάς μόνο, μεταξύ σας κουβέντες όμως, μέσα στο Δημοκρατικό Συναγερμό, οι θέσεις του ήταν πάντα εκεί, ανοιχτές. Τι με ρωτάτε δηλαδή? Σας ρωτάω αν έδειξε ξανά σημάδια ο κύριος Πελεκάνος ότι οι θέσεις του είναι κοντά στο ΛΑΜ. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό. Αν ανήκουμε σε ένα χώρο ή αποφασίζουμε να ανήκουμε σε ένα χώρο, είτε από τον οποίο έχουμε ευεργετηθεί, διατελέσαμε είτε στην Α θέση είτε στη Β θέση, δεν μπορεί ξαφνικά να θυμόμαστε ότι δεν μας εκφράζει αυτός ο πολιτικός χώρος, η επίσημη γραμμή του, του οποίου μπορεί να είμαστε, λέω εγώ τώρα, και ηγετικός στέλεχος της πυραμίδας του κόμματος. Δεν μπορεί τώρα από ένα μη
επισημητό αποτέλεσμα σε μια εκλογική διαδικασία να θυμηθήκαμε ξαφνικά ότι δεν μας εκφράζει ένας πολιτικός χώρος και οι θέσεις μας ήταν διαφορετικές, αν όντως ήταν έτσι, δεν στερήθηκε το δικαίωμα από κανένα, να φύγει και να πάει σε άλλον πολιτικό χώρο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Mm. Εδώ αυτό που κρίνεται και θα το κρίνουν οι πολίτες και έχουν κρίσει και άποψη, αγαπητή μου Κατερίνα, ναι, πίστεψε με, είναι να δει τη συνέπεια του καθενός μας. Δηλαδή τώρα θα μπορούσε η Ανίτα Δημητρίου, επειδή δεν ξέρω, είναι υποψήφια για μια συγκεκριμένο πόστο ιδιότητα, να βρεθεί σε ένα άλλο πολιτικό χώρο και να πω ότι έτσι ήμουν πάντοτε και αυτό να θεωρείται ότι ισχύει. Δεν ισχύουν αυτά, δεν ξέρω, τα πράγματα. Υπάρχουν, ο καθένας, ναι, βεβαίως κρίνεται από τις επιλογές του και είναι δικαίωμα του. Ο κόσμος έχει άποψη και κρίση. Και είμαι βέβαια ότι για ακόμα μια φορά τα στελέχη μας θα λειτουργήσουν ως ασπίδα ενάντια στην όποια υπονόμευση και θα προστατεύσουν το σπίτι μας. Ο δημοκρατικός συναγερμός δέχεται πόλεμο αυτή τη στιγμή. Από ποιους? Από παντού. Δεν είναι από μέσα. Από άλλους χώρους που κατά τα άλλα... Όχι, δεν είναι από μα μέσα. Μα από άλλους χώρους, μια ζωή, η άλλη πολιτική χώρη θα κάνουν πολιτικό και θα κάνουν πόλεμο. Κάνει. Πάμε στους... από μέσα βγαίνει προς τα έξω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε διαφορές πολιτικές ή εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Αυτό είναι δικό με σας το δημοκρατικό συναγερμό, αλλά πάμε και διεμβολίζουμε στελέχη του ή παίρνουμε στελέχη του, γιατί μόνο έτσι θα πάρουμε ψήφους για να αυξήσουμε τα ποσοστά μας άλλοι πολιτικοί χώροι. Εδώ είναι το ξύμορο, ναι, το αλλά πολιτικό. Δεν είναι κουκλοθέατρο. Και εδώ ο ακριβώς, ενώ, ακριβώς. Δεν είναι και δεν μπορεί, το παίρνουμε... Εγώ λυπάμαι πραγματικά, ναι, γιατί δεν πρέπει και αυτά τα άτομα να δέχονται να τη χάνουν εκμετάλλευση από άλλους πολιτικούς χώρους. Θεωρείτε που στο ότι τέλος έτυχε εκμετάλλευση ο κ. Πελεγάνος? Που στο τέλος της ημέρας, που στο τέλος της ημέρας, τι είναι? Για ποιο λόγο είμαστε σε έναν πολιτικό χώρο? Για να συμφωνούμε στα πάντα? Είμαστε εκεί για να το βελτιώσουμε, να τον εξεχρονίσουμε? Αυτή την αποστολή μας έδωσαν θέλω οι να πολίτες ρωτήσω και κάτι. Τα στελέχη και μας. Θέλω να ρωτήσω κάτι και ξέρω ότι η απάντηση θα είναι καταρχάς σε τα δημοκρατικά, το δημοκρατικό, αλλά πάω σε κάτι άλλο. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εκλεγεί ο κύριος Πελεγκάνος ως αντιπρόεδρος. Μην το προσωποποιούμε. Πολιτικά τοποθετούμαστε, αλλά ελάτε. Έμα αφού για τον έχει κύριο Πελεγκάνο λέμε. Έχει κάνει του και δικαίωμα. Όχι, δεν κατάφερε να είναι στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ένας αντιπρόεδρος. Υπάρχει πρόβλημα και στην ηγεσία, πιστεύετε, που δεν κατάφερε να τον... Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι πάμε δημοκρατικά και δεν κάνουμε ιστορίες. Αλλά... το γεγονός ότι ένας αντιπρόεδρος δεν καταφέρει να εκλεγεί στο ψηφοδέλτιο δεν σας λέει κάτι εσάς? Δεν σας απασχολεί, δεν σας νοιάζει? Γιατί δεν το βλέπετε από την άλλη σκοπιά, ότι ίσως ο κόσμος να επέλεξε, που το πολιτικό γραφείο αποφάσισε, ότι από τη στιγμή που κάποιος επιλέγει και λέει ο αντιπρόεδρος, ευθύνη του είναι να παραμείνει εκεί στην ηγεσία που τον ενέταξε από την πρώτη στιγμή το σύνολο των πόσο χιλιάδων υποστηριχτών του κόμματος, ναι, για να βοηθήσει σε μια πολύ δύσκολη πολιτική καμπή το χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που δεν κρύψαμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία. Mm-hmm. Άρα αυτό θα έπρεπε να είχε τύχει, έτσι θα έπρεπε να είχε τύχει ανάγνωσης, και όχι να ψάξουμε άλλη πολιτική στέγη, όταν μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία ο κόσμος επέλεξε ότι έπρεπε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή, να πολεμήσουμε για το σπίτι μας, για το κόμμα μας. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή... τώρα που έφυγε ο κύριος Πελεγκάνος, είδαμε και τον κύριο Παύλο Ιωάννου πάλι να πηγαίνει στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ιωάννου είναι μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όχι. Αν πιστεύετε ή αν τώρα θα κοιτάζεστε για να δείτε αν υπάρχουν και άλλα στελέχη και μέλη οι οποίοι είναι κοντά στο ΕΛΑΜ, γιατί ο κύριος Πελεγκάνος το πρωί μας είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω για άλλους, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν. Mm. Και γράφτηκε κιόλας. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το κοινό θα προσπαθήσει να απευθυνθεί, διαφορετικά πώς. Εκλογική διαδικασία έχουμε. Το θέμα είναι ότι αν τα ξέραμε από πριν χθες ή αν τα θυμηθήκαμε σήμερα, δεν μπορεί να αλλάζει η ρητορική μας, αγαπητή μου Κατερίνα, αναλόγως πώς θα εξυπηρετηθούμε εμείς οι ίδιοι. Πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που πιστεύουμε, ακόμα και αν είναι εντελώς διαφορετικά, ναι, ή σε άλλο πολιτικό, αν θέλετε. Έτσι, σε άλλο πολιτικό χώρο, έτσι είναι η δημοκρατία. Όμως δεν μπορεί να αλλάζουμε θέσεις κατά το δουκούνι, πώς θα εξυπηρετηθούμε. Έχει ήδη πολύ μεγάλο παράπονο. Δηλαδή μας είπε ότι πέραν από τις πολιτικές του που ταυτίζονται μαζί με το ΕΛΑΜ, έχει και πάρα πολύ μεγάλο παράπονο.
Αυτό από την ηγεσία. Δεν ξέρω. Δικαίωμα του να τοποθετηθεί όπως επιθυμεί. Σας επηρεάζει, σας νοιάζει. Ξέρω, να σας πω κάτι, πέρασα και εγώ πολλές φορές μπορεί να είχα παράπονο για πράγματα τα οποία το 16, θυμάστε τι έγινε προσωπικά με μένα. Τι, θα εκδικούμουν το κόμμα μου για να πάω σε άλλο πολιτικό χώρο, γιατί έτσι απλά θα έκανα το δικό μου statement ή τη δική μου τοποθέτηση. Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ένας χώρος. Στο τέλος της ημέρας θα επαναλάβω. Είσαι σε ένα χώρο ή είμαστε σε ένα χώρο, να το πάρω γενικά, για να εξυπηρετηθούμε προσωπικά ή είμαστε γιατί πιστεύουμε και ασπαζόμαστε κάποιες αρχές και αξίες. Η συμμετοχή μας στην πολιτική και σε ένα πολιτικό χώρο είναι θέσεις. Ναι. Δεν είναι προσωπικό όφελος. Και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Έτσι, κλείνοντας, επειδή έχω 4 λεπτά μόνο. Πόσα λεπτά έχω, τρώω χρόνο, δεν με νοιάζει. Ωραία. Λοιπόν, γράφτηκε ότι η μόνη σας έγνοια είναι να πάρετε την πρωτιά στις ευρωεκλογές. Και αυτό δεν θα είναι καλό για εσάς, θα γυρίσει μπούμεραν, γιατί βλέπετε μόνο πρωτιά και τίποτε άλλο. Και αυτό σας νοιάζει αυτό. Μόνο. Πρωτιά δεν είναι αγώνας δρόμου, ενώ ποιος θα τερματίσει ο Α ή ο Β μεταξύ δύο ατόμων. Πρωτιά για το Δημοκρατικό Συναγερμό σημαίνει ουσιαστικά επιβράβευση, σε εισαγωγικά ή αν θέλετε επιλογή ορθότερα των θέσεων του. Το θέσεων του που πρεσβεύει για την οικονομία, για το Κυπριακό, για την κοινωνική πολιτική, είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες τώρα θα πρέπει να εφαρμοστούν επί δικής μας διακυβέρνησης. Είναι όλα αυτά η οικονομική σταθερότητα, η οικονομική προοπτική που θυμάστε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, όλες αυτές οι εισηγήσεις που βγαίνουμε μπροστά, λόγου χάρη η εισήγησή μας για το. Τις προάλλες που καταθέσαμε, το συζητούσαμε εδώ και ένα χρόνο για τις μεσές, το αφορολόγητο, το οικογενειακό εισόδημα. Είναι ακριβώς όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικό ένα δυνατό δημοκρατικό συναγερμό, ειδικά τώρα που ξέρουμε ότι και ο τόπος μας και η Κύπρος μας δεν διάγει εύκολες πολιτικά συγκυρίες. Αυτό σημαίνει για μας. Είπατε και πριν ότι δέχεστε πόλεμο. Μετά ξέρουμε ότι αυτός, εάν δεν είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα είναι το ΑΚΕΛ. Πρώτη δύναμη που δεν μας εκφράζουν με όλο το σεβασμό οι απόψεις του ΑΚΕΛ, ειδικά όσον αφορά το χειρισμό της οικονομίας, ειδικά όσον αφορά κάποια θέματα οριζόντιας προσέγγισης, π.χ. εκπίσεις που έχουμε διαφωνήσει. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να τερματίσει πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την άποψη ακριβώς της επιλογής των θέσεων του. Επειδή είπατε πριν ότι δέχεστε πόλεμο και από τα υπόλοιπα κόμματα και είπαμε και πιο πριν. Μεταφορικά το είπαμε. Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Αλλά αυτός ο πόλεμος είναι πάντα από όλους προς όλους. Τελεία. Τον δικό σας τον εσωτερικό πόλεμο θα καταφέρετε σε κάποια φάση να τον ξεδιαλύνετε? Και γι' αυτό θα πρέπει, γι' αυτό εργαζόμαστε. Μα πώς. Για παράδειγμα, χθες ήταν ο κύριος Πελεκάνος. Αν αύριο είναι κάποιος άλλος, ξέρετε ποιοι είναι πλέον. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά, αγαπητή μου Κατερίνα, στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Όποια και να είναι η ηγεσία. Δεν είναι. Αυτά συμβαίνουν. Αλλά είναι κρίμα να συμβαίνουν. Και ό,τι νομίζω και να συμβαίνουν, για κάποιον κόμμα. Είναι κρίμα. Και ό,τι και να συμβαίνει, να ξέρετε ότι αυτά τα αγνά στελέχη και οι φίλοι του κόμματος πάντοτε λειτουργούσαν και θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως ασπίδα. Ναι. Γιατί έχουν περισσότερη κρίση από ό,τι νομίζουμε. Και όσο και αν θέλουμε πολλές φορές να τους αποπροσανατολίσουμε ή να τους κοροϊδέψουμε, αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα από ό,τι πιστεύουμε και θα προστατεύσουν το σπίτι τους. Mm-hmm. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ποιοι εργάζονται για το κοινό καλό και ποιοι θέτουν τις προσωπικές φιλοδοξίες πρώτα και πάνω απ' όλα από την συνέχιση αυτής της περήφανης πορείας αυτού του ιστορικού κόμματος, του κόμματος του Γλαύκου Κλήρου. Οι περισσότεροι, γιατί ο κόσμος αυτό λέει, δεν είναι για προσωπική φιλοδοξία. Δεν είναι κακό να έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες. Όταν όμως οι προσωπικές φιλοδοξίες μπαίνουν μπροστά από το κοινό καλό και όταν αυτές, αν θέλετε, λιδωρούνται ή εκμαυλίζονται για να μπορέσουμε ακριβώς να κερδίσουμε κάτι προσωπικά, τότε αυτό κρίνεται. Ναι, και σίγουρα είναι καταδικαστέο. Γιατί δεν μπορεί να αλλάζουν οι θέσεις, οι αρχές μας και τα πιστεύω μας, τα ιδανικά μας, ανάλογος πώς θα εξυπηρετηθούμε προσωπικά. Και όμως δεν είναι καθόλου κακό όταν ανήκουμε σε ένα πολιτικό χώρο και δικαίωμα μας να επιλέξουμε τον όποιο πολιτικό χώρο, να θέλουμε να προχωρήσουμε, να θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε το κόμμα μας και άλλως πώς, γι' αυτό πρέπει να δεχόμαστε το όποιο αποτέλεσμα. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε τις εκλογές, έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι όταν κατεβαίνουμε εκλογές πρέπει πάντοτε να κερδίζουμε και να ξέρετε ότι κάποιος κρίνεται περισσότερο σε μια εκλογική αποτυχία παρά σε μια εκλογική νίκη. Πώς αποδέχεται το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Είμαι στην ώρα.